Αγαπητοί μου συμπατριώτες και συναγωνιστές, αγαπητές φίλες και φίλοι, πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύλλογό μου, τον Παμικρασιατικό, που μου εμπιστεύτηκε τη σημερινή μου ομιλία σε μια από τις πιο σημαντικές και ιστορικές του επετείους, δεμένη με την ιστορία του και τα μέλη του, την ιστορία του τόπου μας. Η ιστορία που μας εμπνέει να συνεχίσουμε το δρόμο που χάραξαν οι πρόγονοί μας. Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Αυτό είναι το σύνθημα που ακούστηκε στα προσφυγικά, που γράφτηκε στους τοίχους των σπιτιών, με χρυσά γράμματα στην ιστορία του τόπου μας. Η ανταρτομάνα γειτονιά των προσφυγικών δεν σταμάτησε να μαρτυράει καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων της κατοχής από τους Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους, αλλά και δεν σταμάτησε να αγωνίζεται με σθένος, να σαλπίζει την νικηφόρο αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, τον οποίον κύριος αιμοδότης ήταν το ΚΚΕ. Από το δεύτερο τρίμηνο του 1943, οι οργανώσεις του ΕΑΜ αναπτύσσονταν με γρήγορους ρυθμούς και έμπαιναν επικεφαλής στο αγώνα του λαού για την καθημερινή του επιβίωση και την απελευθέρωσή του. Η αναγραφή αντιχιτλερικών συνθημάτων, το μοίρασμα προκηρύξεων, το σαμποτάζ σε γερμανικούς στόχους ήταν καθημερινή δράση. Τα προσφυγικά ήταν στο κέντρο της αντίστασης. Το λεβεντόπεδο των προσφυγικών, ο Νίκος Πολυκράτης, γνωστός ως καπετάν Νικήτας, ηγετική μορφή της εθνικής αντίστασης και του δημοκρατικού στρατού, οργάνωνε τους αγώνες στα προσφυγικά. Από κοντά ήταν και το πρωτοπαλί καρό του, ο Τίνος Βουρδέρης, γραμματέας της ΕΠΟΝ Πάτρας. Προσφυγόπουλα καθημερινά εξαφανίζονται από τους συνοικισμούς και επανδρώνουν τις αντάρτικες ομάδες στα γύρω βουνά. Το γενικότερο κλίμα του 1943 στα μέτωπα της Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι δυσμενέστατο για τους Γερμανούς. Αρχίζει και φαίνεται ότι η πλάστικα γέρνει βάρος τους. Η κατάσταση αυτή τους αποθρασύνει και τους κάνει θηρία ανήμερα. Στείνουν μπλόκα, συλλαμβάνουν αθώους πολίτες, φυλακίζουν, στέλνουν στα αποσπάσματα από εκδίκηση αμούστακα παιδιά. Στην αιμοσταγή τακτική τους βοηθούνται από ομάδες ντόπιων συνεργατών που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, ταγματασφαλίτες, μάιδες κτλ. Για κάθε Γερμανό που χάνεται εκτελούν δεκάδες και εκατοντάδες Έλληνες. Το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβρη του 1943 μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη του 1944 είναι πληγωμένο, αιματοβαμμένο, μαρτυρικό για την Πάτρα, για την Ελλάδα ολάκερη, μα ξέχωρα για τα προσφυγικά. Στις 27 Δεκάτου του 1943, τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής με τους προδότες Έλληνες συνεργάτες τους προχώρησαν σε μπλόκο στην περιοχή των προσφυγικών. Δεκάδες καμιόνια Γερμανών είχαν περικυκλώσει τη συνοικία μας. Οι γερμανοτσολιάδες, τα εντάλματα των χρυσαυγητών πιάνουν δουλειά. Οι κουκουλοφόροι σαν τα φίδια σέρνονται μέσα στο πλήθος και διαλέγουν. Ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος. Ως γνήσιοι οι προδότες υποδεικνύουν ποιους να συλλάβουν για να εκτελεστούν και υποδεικνύουν νέα παιδιά. Με βάση τις υποδείξεις τους, οδηγήθηκαν στις φυλακές του Λιμπερόπουλου πάνω από 200 αγωνιστές, στην πλειοψηφία τους νέοι δραστήρια μέλη της ΕΠΟΝ. Αρκετοί από τους συλληφθέντες κατόρθωσαν να δραπετεύσουν αργότερα με τη βοήθεια των οργανώσεων του ΕΑΜ. Στις 4 Δωδεκάτου του 1943 εκτέλεσαν στο κτήμα Μουρτζούχου που συνορεύει με το ΚΕΤΧ 84 αγωνιστές, μεταξύ των οποίων 63 από τον μπλόκο των προσφυγικών. Στον τόπο μας έγιναν 3 ακόμη μπλόκα των Γερμανών σε συνεργασία με τα τάγματα ασφαλείας. Στις 23 Μαρτίου του 1944, στις 27 Μάρτιου του 1944 και στις 14 Απρίλιου του 1944. Οι Γερμανοί προχωρούσαν σε συλλήψεις, ενώ οι συνεργάτες τους Έλληνες των ταγμάτων ασφαλείας έκαναν κατά τις συνήθειές τους κλέψιμο τιμαλφών. Οι αναγραφόμενοι στο ηρώο είναι, όπως λέει και ο ποιητής, «Οι δικοί μας Χριστοί, οι δικοί μας Άγιοι, μας εμπνέουν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να σβήσει κάθε λογής αδικία, να μπουν στο χρονοτούμπλο από τις ιστορίες ο φασισμός και οι σημερινοί του εκφραστές, όπως και το σύστημα που τους γεννά. Είναι το ίδιο σύστημα που καταδικάζει το λαό στην ανέχεια, στην ανεργία, στην υποβάθμιση της υγείας του, στο φόβο απέναντι σε φυσικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι των προσφυγικών και όχι μόνο ξέρουν πολύ καλά προς τα που γέρνει σήμερα η πλάστικα ανάμεσα στα κέρδη των λίγων και τις ζωές μας. Το είδαμε στα 2 χρόνια της πανδημίας,
που ενώ έχουμε όλο το επιστημονικό δυναμικό και τις υποδομές που χρειάζονται για να αναβαθμιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, βλέπουμε να φορτώνονται τα νοσοκομεία, να αναβάλλονται επαόριστον χειρουργία. Απ' την άλλη, θησαυρίζουν οι κλινικάρχες. Ενισχύθηκαν με δωράκια από την κυβέρνηση. Έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις για την αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έβαλαν όλοι το χεράκι τους για να υποβαθμιστεί σταδιακά, να κλείσουν νοσοκομεία, να γίνει υγεία από δημόσιο αγαθό για όλους, αποκλειστικό δικαίωμα όσων έχουν να πληρώσουν. Την κατάτια τους την είδαμε και στο πύρινο καλοκαίρι που συμπληρώθηκε από τις προχθεσινές πλημμύρες. Έχουν μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση και η περιφέρεια για την έλλειψη των μέτρων απέναντι σε πυρκαγιές και πλημμύρες. Πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα με ευθύνη της κυβέρνησης, ώστε να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του Σουλίου, το ίδιο και οι κάτοικοι των περιοχών που πλήγηκαν από τις πλημμύρες, από την παραλία μέχρι τα Ραχοβίτικα. Το βλέπουμε καθημερινά αυτό το σύστημα. Στο λογαριασμό του ρεύματος, στο σούπερ μάρκετ, στο μισθό που δεν φτάνει ούτε για να βγάλουμε το μισό μήνα. Η δράση μας, η αλληλεγγύη στη γειτονιά, είναι μια πρώτη απάντηση. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο το σύνθημα «Κανένας μόνος του». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς εδώ στα προσφυγικά ξέρουμε πολύ καλά τι πάει να πει προστάτης. Μεγάλη δύναμη. Συμφωνίες με τους Αμερικάνους και τους Γάλλους, για τις οποίες οι εκπρόσωποι των αφεντικών κομπάζουν. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τέτοιου είδους συμφωνίες που γεμίζουν με παρούτι την περιοχή μας, με πυρηνικά τον Άραξο, που στέλνουν τα παιδιά του λαού σε αποστολές για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των λίγων στην περιοχή. Τέτοιου είδους συμφωνίες όχι μόνο δεν εγγυώνται την ειρήνη και τη φιλία των λαών, αλλά μετατρέπουν τη χώρα μας σε ορμητήριο για επιδρομές θανάτου. Στα δικά μας μυαλά φαντάζουν σαν παραφωνία που έρχεται από το παρελθόν, από τη Μικρασιατική εκστρατεία, από τη μεγάλη καταστροφή από την οποία φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια και δεν μπορούσαμε να μην μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης έδωσε με μια φράση τη μεγάλη συμβολή των άλλων δυνάμεων. Όλοι μας φάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Έχουμε χρέος, αλλά και ιδιαίτερη τιμή να αναδείξουμε φέτος όχι μόνο τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περίοδου, τη μεγάλη προσφορά των προσφύγων στη διαμόρφωση του τόπου μας, αλλά και εκείνα τα συμπεράσματα που θα εξασφαλίσουν πως ο λαός και η νεολαία θα μείνουν μακριά από τέτοιου είδους σχεδιασμούς. Αγαπητοί συναγωνιστές, αγαπητές φίλες και φίλοι, τα όνειρα των νεολαίων αντιπαραβάλλονται με τη σημερινή κατάσταση και δεν απέχουν πολύ από τα όνειρα αυτών που έπεσαν στα μπλόκα, που έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για να πετάξουν από πάνω τους όλους εκείνους που τους ήθελαν έρμεα των καιρών. Όνειρα που φωτογραφίζουν μια καλύτερη κοινωνία, χωρίς πολέμους και προσφυγιά, που αξιοποιεί όλο το επιστημονικό της δυναμικό για να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων, που ο καθένας πιάνει δουλειά για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά. Μια κοινωνία που δεν φοβάται την αεροποντή και ξέρει τι ξημερώνει την επόμενη μέρα. Γι' αυτό παλεύουμε και εμείς σήμερα. Η θυσία των προσφύγων ανταρτών του Ελλάς, των νεολαίων της ΕΠΟΝ, του καπετάν Νικήτα και του Βουρδέρη, όλων όσων αναγράφονται στο Ηρώ, μας εμπνέει, μας διδάσκει και μας ποτίζει με εκείνο το συνέστημα της σιγουριάς πως θα γυρίσει ο τροχός της ιστορίας αν βάλουμε και εμείς το χέρι μας. Ως απάντηση σε αυτούς που αμαυρώνουν τη μνήμη των αγωνιστών μας, που θέλουν να τους βάλουν στο ράφι με τα παραμύθια για παιδιά, που θέλουν να τους υποβιβάσουν σε ένα μακρινό και άκακο παρελθόν, εμείς απαντάμε. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Ευχαριστώ πολύ.